αριθμοί που προκαλούν τρόμο. 98 ασθενείς με κορονοϊό έχασαν την μάχη από τον Μάρτιο μέχρι χθες, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Υπουργείου Υγείας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Από αυτούς, οι 75 είχαν ως τελική αιτία θανάτου τον COVID-19. Συγκεκριμένα, από την αναφορά προκύπτουν αξιοσημείωτα δεδομένα, όπως το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συχνότητα θανάτων παρουσιάζεται στην ηλικιακή ομάδα των 80 με 84 ετών, καθώς 3 στα 10 θύματα ανήκαν σε αυτή την κατηγορία. Το 66% των θανάτων αφορούσαν άντρες και το 34% γυναίκες. Τους περισσότερους θανάτους μετράνε Λεμεσός και Λευκωσία. Ο χειρότερος μήνας στην Κύπρο ήταν ο περασμένος Νοέμβριος, με ρεκόρ των 35 νεκρών σε 30 μέρες. Η πανδημία στην Κύπρο εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο. Μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε, τα περιστατικά της νόσου COVID-19 ξεπέρασαν τις 2.000, με το μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ να καταγράφεται χθες, όπου τα θετικά κρούσματα έφτασαν τα 464. Τα στοιχεία μελετούν σε βάθος ειδικοί, οι οποίοι θα κληθούν μέσα στις επόμενες μέρες να επαναξιολογήσουν την κατάσταση, ώστε να αποφασιστεί σε πρώτη φάση εάν τελικά θα δοθούν χαλαρώσεις για την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων. Και όλα αυτά την ώρα που το Υπουργείο Υγείας βάζει τις τελευταίες πινελιές στο εμβολιαστικό πλάνο της Κύπρου, το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά την Τρίτη.